Πάμε τώρα στην Ελευθερία. Σπυράκη βρίσκεται στην Οδησσό για να δούμε, Ελευθερία, τι γίνεται ακριβώς στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί που υπήρξε και έκκληση από τις Ουκρανικές αρχές να φύγει ο άμαχος πληθυσμός, διότι ήταν σε αναμονή των χτυπημάτων από τα ρωσικά στρατεύματα που ήδη συμβαίνουν. Και ολοένα και αυξάνονται οι φωνές, οι οποίες μιλάνε ότι το Ντονμπάς θα περικυκλωθεί τις επόμενες ημέρες. Αυξάνουν οι φωνές, το είπε και προηγουμένως και η Γεωργία Λαγού, ότι ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ ήδη καλεί τον κόσμο να φύγει, γιατί υπάρχει έντονος κίνδυνος να ξεκινήσουν μάχες στον Ντονμπάς. Θα σας μεταφέρω λοιπόν την εξής δήλωση. Την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κύριος Κουλέμπα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ γύρισε και είπε ξεκάθαρα ότι η μάχη του Ντονμπάς θα θυμίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα είναι μια τοπική επιχείρηση της Ρωσίας, αλλά θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Με τεθωρακισμένα, με πυροβολικό, αεροσκάφη, ελιγμούς και οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα. Μάλιστα, αναφορά έκανε και ο υπεύθυνος του γραφείου του κυρίου Ζελένσκι, ο επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η μάχη του Ντονμπάς για το πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επίσης, αξίζει ο κύριος Ερμάκ να αναφέρουμε. Επίσης, να πούμε ότι την ίδια ώρα στην Μαριούπολη υπάρχουν 100.000 άνθρωποι οι οποίοι μέχρι στιγμής μένουν στην περιοχή, δεν έχουν φύγει και μάλιστα υπάρχει και μια διαδικασία ούτως ώστε να ανοίξουν νέοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι προκειμένου να φύγουν από την περιοχή. Την Μαριούπολη, την οποία βέβαια περιέλαβε ο κύριος Ζελένσκι στην ομιλία του, την οποία και μάλιστα επειδή βρισκόμαστε και στην Οδησσό, να σας πω ότι έκανε συζήτηση, αναφέρθηκε στην Οδησσό ο κύριος Ζελένσκι παρομοιάζοντας τη με την Μαριούπολη. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος και για την Οδησσό. Μάλιστα αναφέρθηκε στον Υπουργό τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι όταν έφτασε εδώ στην Οδησσό ακούγε και ο ίδιος τις σιρήνες, έτσι, λόγω της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Και επίσης να σας πω κάτι τελευταίο, ότι έγινε αναφορά και στην φιλική εταιρεία και μάλιστα είπε μεταξύ άλλων ότι τώρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια φιλική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία θα προστάτευε τόσο την Μαριούπολη όσο και την Οδησσό.